Πρέπει οπωσδήποτε να φτιαχτούν πολλοί δρόμοι που να οδηγούν σε πλατείες όπου οι κάτοικοι της πόλης θα συναθρίζονται και θα συνομιλούν. Ένα βασικό στοιχείο που λείπει είναι μια μεγαλύτερη αυτονομία των ερευνητικών κέντρων και κυρίως των πανεπιστημίων. Το πρωταρχικό που θα πρέπει να γίνει είναι να αναγνωριστεί η αξία των Ελλήνων επιστημόνων που είναι πραγματικά μεγάλη. Βρίσκομαι σε μια ομάδα που αναπτύσσει θεραπείες για άτομα με παράλυση, άτομα που μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να χάσουν την κίνησή τους, την αυτονομία τους, και μόνο η ιδέα ότι μπορούμε στην πράξη να βοηθήσουμε αυτά τα άτομα να ξαναπερπατήσουν, να ξαναχρησιμοποιήσουν τα χέρια τους, να αυτονομηθούν και πάλι, είναι κάτι που με γεμίζει. Λόγος που αποφάσισα να κάνω βιολογία και που αποφάσισα ότι πραγματικά αυτό θέλω να κάνω, γιατί δεν ήμουν καθόλου σίγουρη στα 16 μου τι ήθελα να κάνω, ήταν ένα βιβλίο που είχα διαβάσει τότε, του Ζακ Μονό, «Η τύχη και η αναγκαιότητα», το οποίο βιβλίο μιλούσε για τη σχέση μιας νέας επιστήμης, της σύγχρονης βιολογίας, της μοριακής βιολογίας, σε σχέση με τις άλλες φυσικές επιστήμες, και επίσης έβαζε πάρα πολύ όμορφα ένα πλαίσιο για το ρόλο του επιστήμονα ερευνητή σε αυτή τη νέα επιστήμη. Τι είναι ο νοτιός μυαλός? Είναι ένας σωλήνας με καλώδια που μεταφέρουν τις σκέψεις από τον εγκέφαλο στους μύες για να κουνηθούμε. Μετά από ένα τραύμα στο νότιο μυαλό, αυτός ο σωλήνας τραυματίζεται και τα καλώδια κόβονται και η ροή της πληροφορίας από τον εγκέφαλο στους μύες σταματάει. Mm-hmm. Η ομάδα μας λοιπόν ανέπτυξε μια ψηφιακή γέφυρα, η οποία αποτελείται από έναν ανιχνευτή που ανιχνεύει τη σκέψη του ασθενούς, ώστε να ξέρουμε κάθε στιγμή τι κίνηση θέλει να κάνει, και με βάση αυτή την πληροφορία διαγείρουμε τα καλώδια του νότιου μυαλού κάτω από τη βλάβη με ηλεκτρισμό για να σταλεί το μήνυμα στους μύες να ξαναπερπατήσει ο ασθενής. Αυτή η θεραπεία εφαρμόστηκε στον Γκέρτ Γιάν, ο οποίος για πρώτη φορά, ύστερα από μία δεκαετία παράλυσης, επειδή είχε ένα ατύχημα με το ποδήλατό του, κατάφερε να κάνει τα πρώτα του βήματα. Και αυτό ήταν κάτι πολύ συγκινητικό για τον ίδιο, για την οικογένειά του και για την ομάδα μας. Η δουλειά μας στο εργαστήριο επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα βασικής έρευνας που έχουν να κάνουν με τη βιολογία της μυελίνης. Η μυελίνη είναι το υλικό το οποίο καλύπτει τα νεύρα, τα προστατεύει και τα μονώνει, έτσι ώστε να μπορούν να μεταφέρουν γρήγορα και σωστά το ηλεκτρικό σήμα. Σε περιπτώσεις ασθενειών όπως η πολλαπλή σκλήρυνση ή αλλιώς σκλήρυνση κατά πλάκας όπως είναι γνωστή, η μυελίνη καταστρέφεται. Και έτσι προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς και γιατί και με ποιο τρόπο μπορούμε να αναστρέψουμε αυτή την καταστροφή. Πρέπει οπωσδήποτε να φτιαχτούν πολλοί δρόμοι που να οδηγούν σε πλατείες όπου οι κάτοικοι της πόλης θα συναθρίζονται και θα συνομιλούν. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι μια πόλη με λαμπρά μυαλά και οι μεγάλες αλλαγές μπορούν να έρθουν από τη συνεργασία αυτών των μυαλών. Θεωρώ ότι ένα βασικό στοιχείο που λείπει είναι μια μεγαλύτερη αυτονομία των ερευνητικών κέντρων και κυρίως των πανεπιστημίων. Το πρωταρχικό που θα πρέπει να γίνει είναι να αναγνωριστεί η αξία των Ελλήνων επιστημόνων που είναι πραγματικά μεγάλη και αναγνωρισμένη στην Ευρώπη. Το ελληνικό σύστημα να τους υποστηρίξει με όποιο τρόπο μπορεί, είτε σε επίπεδο κοινωνικό, είτε σε επίπεδο χρηματοδότησης. Πρόσφατα, ξαναφυτρώσαμε τα καλώδια του νοτιού μυελού που μεταφέρουν τις εντολές από τον εγκέφαλο στους μύες, αποκαθιστώντας τη βάδιση σε ποντίκια με παράλυση. Το όνειρό μου είναι να εφαρμόσουμε αυτή τη θεραπεία σε ασθενείς με παράλυση, ώστε να ξαναχρησιμοποιήσουν τα χέρια τους, να ανακτήσουν την αυτονομία τους, να μπορούν να αγκαλιάσουν κάποιον που αγαπούν και πάλι.